πεις εδώ και καιρό, αυτό εννοούμε. Θέλω να πω πως τις καταστάσεις αυτές και οικογένεια με οικογένεια τις ξέρουν. Τις ξέρουμε, δηλαδή τις γνωρίζουν οι Δήμοι, να θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Οι Δήμοι τις γνωρίζουν, οι κοινωνικές οργανώσεις και τα κόμματα και σύλλογοι γονέων και τα λοιπά κάθε περιοχής τα γνωρίζουν, οι υπηρεσίες γνωρίζουν. Σε εσάς είχε έρθει την άλλη φορά, νομίζω, ο Δήμαρχος Κερατσινίου και σας είχε πει συγκεκριμένα ότι το 23% των σπιτιών στο Κερατσινίου δεν είχε και έχει κοπεί. Είναι πασίγνωστα αυτά. Όπως επίσης είναι της πάση γνωστό, αλλά αποκρυβόμενο, τεχνιέντος, για να μην μιλήσουμε πολιτικά, το ότι εδώ και καιρό, εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, λειτουργούν εκατοντάδες, και ευτυχώς που λειτουργούν, κοινωνικές δομές. Κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά οδοντοιατρία σε όλη την Ελλάδα, παντοπολία κτλ. Είτε μέσω Δήμων, είτε με ενίσχυση, με ενισχύουμε 300-400 τέτοιες δομές, είτε με προσωπική δουλειά λειτουργών, γιατρών, οδοντογιατρών κτλ. Όλων αυτών των υβριζόμενων ως ανθρώπων οι οποίοι συλλήβδην παίρνουν φακελάκια και υπονομεύουν την υγεία, που πηγαίνουν και ξενυχτάνε σε αυτά τα κοινωνικά ιατρία. Και μέσα από εκεί έχει σωθεί πάρα πολλοί κόσμος, σώζεται πάρα πολλοί κόσμος. Το κράτος έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί από την κοινωνική παροχή σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, αλίμον. Εάν δούμε λοιπόν, όταν ξέρουμε όλη αυτή την κατάσταση, επειδή μιλάμε τον προϋπολογισμό τώρα, ήδη είμαστε στην τρίτη μέρα και θα πάμε μέχρι το Σάββατο. Αν δούμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, του ΣΑΜΕΑ, τα επιδόματα, θα δείτε ότι από εκεί κόβουν το μεγαλύτερο μέρος των αυτών που κόβουν. Άρα είναι μια συνειδητή πολιτική, όχι για να πεθάνει προς το κόσμο. Είναι μια συνειδητή πολιτική απομείωσης, δηλαδή κοινωνικού ντάμπινγκ, και στο επίπεδο της επιβίωσης, της καθημερινότητας, του προσδόκιμου, έτσι, της προσδοκίας για ζωή κτλ. Στο όνομα κάποιων δικτών και αριθμών, οι οποίοι ούτε αυτοί ευημερούν κατά τη γνώμη μας, αλλά και να ευημερούν, όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο, δεν έχει καμία σημασία. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές μιας κοινωνίας. Φοβάμαι ότι είναι και μια τεχνοκρατική αντίληψη που πάει να επικρατήσει από διάφορους που πήγαν και βγάλανε κανένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, και φορέσαν τα σκαρπίδια μετά και κάνουν τους επιστήμονες, ότι θα αναπτυχθεί κουλτούρα κακοπληρωτών. Φαίνεται ότι αυτοί δεν έχουν πεινάσει ποτέ, δεν έχουν μείνει ποτέ σε υπόγειο, δεν έχουν κοιμηθεί τουρτουρίζοντας από το κρύο, κύριε Βούτση. Γιατί αν είχαν κοιμηθεί τουρτουρίζοντας από το κρύο, θα ξέραν ότι δεν το διαλέγει κανείς αυτό. Να μένει χωρίς ζέμα και να τουρτουρίζει και να τουρτίζουν τα παιδιά του. Σας επαναλαμβάνω, αυτό δεν το διαλέγει. Δεν το κάνει από κακοπιστία γιατί δεν έχει να πληρώσει. Αυτό είναι το άλοθε δυστυχώς που χρησιμοποιούν για τους μπαταχτσίδες και τα λοιπά σε όλα τα ζητήματα. Τι λέτε, κύριε Μαριά? Λέω το εξής, ότι αυτή